της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. Είμαι η Μανίνα. Είμαι η Ελένη. Γιατί μας απαντάνε, γιατί απαντάμε, τι ρωτάμε. Γιατί απαντάμε, γιατί μας απαντάνε. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Γιατί συμβαίνει, έτσι. Τα συμβεί είτε από σένα, είτε νομίζω ότι ποιος δεν απάντησε και ποιος δεν απαντήθηκε. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο το ζουν όλοι τελικά. Νομίζω ότι είναι και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά του απατημένου και από την πλευρά του απατώντος, ας πούμε, ότι το έχουμε. Τώρα δουλεύω πάνω σε μια βιογραφία μιας γυναίκας για ένα μονόλογο, άσχετο θέμα ή σύριαλ, δεν ξέρω ακόμα. Και βλέπω πως σε όλη της τη ζωή το μεγάλο θέμα ήταν η προδοσία, μάλλον. Η προδοσία από τους άντρες της ζωής της. Ότι όλοι, ξέρω εγώ, έξι μεγάλοι έρωτες και οι έξι την πρόδωσαν. Βρήκαν άλλες γυναίκες. Και το σκεφτόμουν και λέω, πώς μπορεί να συμβεί αυτό σε τέτοια. Γιατί συνήθως είναι μία σου, μία μου. Σιγά. Δηλαδή, αποκλείεται να έχει συμβεί και σε εμάς και να μην το ξέρουμε. Απλώς αυτή το έμαθε. Πόσες σχέσεις είχαμε στη ζωή μας, 15? Ναι, αλλά μπορεί να μας κερατώσει και 15. Και εσύ κεράτωνες, αυτό λέω. Αυτή θα μου πεις, μπορεί να μην το παραδεχόταν. Μπορεί και αυτή να κεράτωνε και να μην το λέει. Δεν ξέρω. Ή μπορεί να σοκαρίστηκε τόσο σε κάποια όταν ήταν σε τρυφερή ηλικία οτιδήποτε και να επέκτησε με το κέρατο άλλη σχέση. Μια ευαισθησία, ναι. Μπορεί και να μην κεράτωσε. Πάντως είναι κάτι που την πρώτη φορά που συμβαίνει, παγώνεις, χάνεις τον κόσμο, υδρώνεις, όλα αυτά. Τη δεύτερη φορά λίγο λιγότερο και την τρίτη φορά είσαι, λες, ναι, okay, πολύ λυπάμαι που έγινε αυτό, ξέρω. Τουλάχιστον σε μένα έτσι λειτουργήσε. Την πρώτη φορά ήταν υπερτραυματικό. Είχα ψυχοσωματικά, δηλαδή μάλλον σωματικά θέματα, σωματική αντίδραση και μου πήρε πολύ καιρό να το ξεπεράσω. Μετά σιγά σιγά άρχισα να κουλάρω ως προς το θέμα, επίσης άρχισα και εγώ να το βλέπω έτσι. Εντάξει, και τι έγινε, ναι, και εμένα κάτι μου. Αυτό, ρε παιδί μου, είναι ότι εσύ ας πούμε το συγχωρείς το κέρατο. Αυτό εγώ δεν έχω καταλήξει. Βαθμιδών οδηγεί σε χωρισμό. Δεν το έχω δει να λειτουργεί. Μάλλον, να στο θέσω αλλιώς. Ξέρω γυναίκες που τις κεράτωσε πάρα πολύ, βρήκε άλλη γκόμενο άντρας και τον πήρανε πίσω, που λέμε. Και μετά για τα επόμενα 10 χρόνια του κοπάναγαν ότι αυτό που μου έκανες. Δεν πέρασε ποτέ. Ήταν ένα. Και τώρα, όταν δεν θέλω να βγαίνω με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι αυτό το θέμα. Όχι άμεσα, αλλά του φέρεται σαν σκουπίδι για να τον τιμωρήσει για το ότι αυτό που έκανε. Μα και πώς μένει και αυτός ο δόλιος. Έλατε. Έχει θέματα υγείας. Ναι, απλώς λέω ότι δεν έχω δει στις σχέσεις να λειτουργεί. Έχω δει το κέρατο να διαλύει σιγά σιγά τη σχέση με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Εκτός και αν έμεινε κρυφό, δηλαδή μια αρπαχτή που έγινε στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, και δεν την έμαθε κανείς, που την περάσαμε στον ντούκου. Εκεί λειτουργεί. Γιατί αυτό που ξέρεις δεν μπορεί ούτε να σε πληγώσει ούτε να σε καταστρέψει τίποτα. Αυτό που δεν ξέρεις. Βέβαια, εννοείται όμως ότι υπάρχουν και κέρατα και κέρατα. Είναι τα κέρατα τα επικίνδυνα και τα κέρατα τα περαστικά. Ρε παιδί μου, αν είναι ένα απλό σεξ. Δεν νομίζω ότι ένα απλό σεξ που έγινε, ξέρω εγώ, σου λέω, εκτός έδρας, τα 400 χιλιόμετρα που λέμε, 300 χιλιόμετρα μακριά από την έδρα σου, δεν μετράει. Μια βραδιά τρελού καρναβαλιού έκανε ή αυτός ή εσύ ένα σεξ και ήταν υπέροχο και ου. Δεν νομίζω ότι αυτό διαλύει τη σχέση. Τη διαλύει ο έρωτας όταν ερωτευτεί ο ένας από τους δύο. Δηλαδή την ώρα που έρχεται και σου λέει έχω ερωτευτεί άλλο άτομο, λες οκ. Okay, μα εκεί έχει τελειώσει η σχέση. Εκεί, δηλαδή έτσι έχω χωρίσει. Να έρθει και να μου πει κάποιος έχω ερωτευτεί άλλο άτομο. Παιδί μου, το πάρουμε από την αρχή. Αυτό είναι φρικτό, να σου το πούνε. Είναι φρικτό. Απ' την άλλη είναι πάρα πολύ straight. Είναι καλύτερη το εκτίμησα πολύ μετά. Δηλαδή εκτίμησα πάρα πολύ το ότι αυτός ο άνθρωπος ήρθε και μου το είπε. Ναι, βέβαια, γιατί γλίτωσες από πολλά. Γιατί δεν θα τραβιόμουν, ας πούμε, 6 μήνες μέχρι να καταλάβω και. Να κρύβεται ο άλλος, να μην ξέρεις τι νιώθει, τι ζει. Όχι, ήταν μεγάλη υπόθεση. Αυτό είναι μαρτύριο. Είναι μαρτύριο. Η straight, σου λέω, το να έρθει και να σου πει ή και εσύ, αν μπορείς να το πεις. Δεν ξέρω αν εγώ θα μπορούσα να το πω στον άλλον. Βέβαια, είναι από το να διαλέξεις έναν ακαριαίο θάνατο, από το να σε βασανίζουν και σε κόβουν κομματάκια. Σίγουρα. Είναι πολύ καλύτερα η straight. Και είναι και εγώ έχω παρατηρήσει ότι μετά από straight εξηγήσεις ενδέχεται να ξαναφτιάξεις και τη σχέση μετά από χρόνια, βέβαια. Και αφού να περάσει. Μείνετε φίλοι. Αυτό. Όχι να τα ξαναβρείτε. Να μείνετε φίλοι. Εγώ πιστεύω ότι μετράει η straight εξήγηση, όσο και αν είναι λίγο του βρουτζά, πάντως μετράει. Το θέμα είναι να ξεκινήσεις από πού
Όταν απατάς εσύ, ας πούμε, ή όταν είσαι φρεσκοερωτευμένος, ρε παιδί μου, δεν κοιτάς κανένα. Δεν απατάς. Όχι, δεν κοιτάς. Όχι, δεν κοιτάς. Στον πρώτο χρόνο δεν καθόλου. Δεν βλέπεις μπροστά σου, αυτό που λέμε. Είσαι στραβωμένος. Ναι. Και ξαφνικά μια μέρα βλέπεις. Γιατί έχει περάσει. Μια μέρα βλέπεις. Έχει ξεθυμάνει αυτό. Αυτό επίσης είναι κάτι που το περνάμε στον ντούκου. Δηλαδή, γιατί εγώ ενώ 3 χρόνια που ήμουν με τον άλλον τρέλη και παλαβή δεν είχα δει κανέναν και ξαφνικά σήμερα είδα στον δρόμο τον πρώτο και είπα «Ουάου, τι ήταν αυτός, ωραίο παιδί, ξέρω εγώ» ή κάτι. Αρχίζει και ανοίγει μια πόρτα. Αυτή η πόρτα είναι μια πόρτα που ανοίγει στη σχέση. Κλείνει από τη σχέση και ανοίγει αλλού μάλλον. Ναι, ή παράθυρο, εγώ το λέω παράθυρο. Χαραμάδα είναι στην αρχή. Ό,τι θες πες το. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και η πύλη του διαβόλου, ας πούμε, και να περάσεις με τα τσαρούχια από μέσα. Τώρα, αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε εκείνη την ώρα να το συζητήσουμε με τον εαυτό μας, γιατί ποτέ δεν τα φτιάχνουμε στη ζωή μας με κάποιον για να χωρίσουμε. Ποτέ όχι, το τέλος μιας σχέσης δεν είναι μια ευχάριστη υπόθεση, ακόμη και αν το θέλουμε εμείς αυτό το τέλος. Οπότε λέμε πάρα πολλά ψέματα στον εαυτό μας για να μην τελειώσει και αυτός ο έρωτας. Να κάνουμε ότι δεν έχει τελειώσει αυτός ο έρωτας. Να κάνουμε ότι είμαστε τέλεια μαζί, ότι αγαπιόμαστε σαν τρελή, ότι να το τρενάρουμε. Όμως κάποια στιγμή έρχεται. Τώρα βέβαια εκεί πέρα είναι ότι μερικοί το χρησιμοποιούν και σαν φάρμακο το κέρατο. Δηλαδή πηγαίνουν με κάποιον, ανανεώνονται και γυρίζουν δρυμύτεροι σχέση τους. Άλλοι λειτουργεί καταλυτικά αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν ξέρεις. Αυτό το λέγει μια φίλη μου που ο μπαμπάς της κεράτωνε τη μαμά και κάθε φορά που την κεράτωνε της έπαιρνε ένα πολύ ακριβό μπιζού, ένα κόσμημα. Και έτσι ξέρουν όλοι στην οικογένεια ότι ο μπαμπάς ξενοπήδηξε. Αυτά τώρα στη δεκαετία του 70. Και το θυμάμαι ως ότι ναι, πολύ λογικό ακουγόταν και έμειναν μαζί αυτοί οι άνθρωποι μέχρι το τέλος. Δεν χώρισαν και αυτοί έκανε τα ίδια, χώρισαν του παίρνει μπιζού. Δηλαδή, κάτι μπορεί, θα έκανε και αυτοί. Είχαν τον τρόπο τους να τα λένε όμως. Ναι, τι ωραίος αυτό τρόπος. Σου λέω. Ήταν ένα μεγαλωστικό ζευγάρι, πολύ κομιλφό και κυριλέ. Και είχαν βρει αυτή τη μέθοδο. Δεν λειτουργεί για όλους. Όχι. Σου λέω, στην πρακτική, στη ζωή, έχω δει ότι διαλύει τη σχέση στο κέρατο όταν είναι και με έρωτα. Όταν είναι σκέτο σεξ, όχι, γιατί το σκέτο σεξ είναι σκέτο σεξ. Κοίτα, αυτό πριν που είπα ότι στην αρχή είσαι τρελά ερωτευμένος και δεν κοιτάς και ξαφνικά κοιτάς. Γιατί ναι, το είπα. Γιατί στο βάθος μπορεί να συμβαίνει. Κατά πάσα πιθανότητα και σχεδόν στο υπογράφω, συμβαίνει και στην άλλη πλευρά αυτό. Δηλαδή και αυτό, τώρα αφού νιώθεις έτσι. Το νιώθει και ο άλλος. Αρχίζει και ξενοκοιτάει. Και μπορεί όλος να είναι πιο γρήγορος από σένα στα αντανακλαστικά, να ξεοπηδείξει νωρίτερα, πρώτος. Να το μάθεις εσύ και να πέσεις από τα σύννεφα. Εγώ στο λέω για να μην πέσεις από τα σύννεφα. Γιατί όταν είσαι συνειδητοποιημένη ότι ναι, μωρέ, δεν είμαστε όπως ήμασταν. Κατάλαβες τι να κάνουμε το τέλειο ζευγάρι, τότε καταλαβαίνεις και πώς το έκανε και ο άλλος. Ναι. Δεν πέφτεις από τα σύννεφα, οπότε δεν κρέμεζε το ψυχικό σου κόσμος. Όχι, έρχεσαι, εγώ σου λέω όταν είσαι 25, όταν αντιμέτωπος είσαι μικρός, που με το φρικτό ενδεχόμενο του τέλους μιας σχέσης, που δεν είναι καλό, όμορφο για κανέναν. Ναι, συμφωνώ, απλώς λέω ότι το σοκ, το τραυματικό είναι όταν είσαι μικρός και σου συμβαίνει, που είσαι πολύ αθώος και πολύ ξόχαρος και νομίζεις ότι είναι για πάντα αυτό το πράγμα που ζεις στο συννεφάκι και δεν είναι για πάντα και δεν έχεις καταλάβει ακόμη πώς λειτουργεί η ζωή. Μετά τα 35, τα 40 ξέρω εγώ, δεν νομίζω ότι κανένας παθαίνει τρελό σοκ. Ότι εντάξει, δεν το ξέρεις. Είναι και με την οριμότητα του καθενός, το πόσες σχέσεις είχε πριν. Σωστά, υπάρχουν και άνθρωποι που σκέψουν ότι μέχρι τα 30 έχουν μια σχέση. Κατάλαβες, υπάρχει και καλά, αυτό. Εγώ ξέρω ανθρώπους που έχουν όλη τη ζωή μια σχέση. Και αυτό. Οπότε είναι πώς. Και λες, κερατώθηκαν αυτοί ποτέ, τι έγινε άραγε. Πήγε ο ένας με κάποιον. Πάντως το να. Όταν κερατώνεις τη σχέση, είναι επειδή δεν είσαι καλά στη σχέση. Αυτό. Δεν είσαι ευχαριστημένος. Αυτό θέλω δεν να είσαι, πω. Αισθάνεσαι ότι ο άλλος δεν σε φροντίζει. Ή ότι εσύ δεν είσαι καλά. Δεν είσαι καλά. Και αν ρωτήσεις και τον άλλον Μανίνα, θα σου πει και όλους τα ίδια. Ναι, αυτό σου λέω. Ότι δεν τον φροντίζεις. Νιώθω μοναξιά τρομερή. Δηλαδή το ζευγάρι έχει αρχίσει να μην είναι ευτυχισμένο, αλλά δεν είναι έτοιμο να το παραδεχτεί. Οπότε πιο εύκολα ξενοπηδάς παρά να θέσεις το πρόβλημα στο τραπέζι της σχέσης.
Ναι. Αυτό είναι το φοβερό. Αν όμως είσαι ενήμερος, έστω μέσα σου, ρε παιδί μου, πες ότι σου είναι πολύ δύσκολο να κάνεις αυτήν την κουβέντα, να το διαλύσεις ή να εξηγηθείς. Ή δεν θες να χωρίσεις, έχεις παιδιά. Δεν θες, γιατί σημαίνει, δεν σημαίνει ότι επειδή η σχέση είναι, δεν είναι τόσο καλή όσο στην αρχή ότι θες να χωρίσεις. Με την καμία. Όταν όμως το συζητάς έστω με τον εαυτό σου, να είσαι ενήμερη, είσαι προετοιμασμένη και για το κέρατο που θα έρθει. Ναι. Οπότε εκεί χωρίζεις και καλύτερα. Δεν το απεύχομαι, αλλά αν χρειαστεί, χωρίζεις και καλύτερα, δηλαδή πιο cool, ρε παιδί μου, χωρίς να συμβούν σημεία και τα έρωτα που θα πληγώσουν βασικά και εσένα και τον άλλον και τα παιδιά. Και γενικά υπάρχει μια κατανόηση για το ότι ο άλλος, εντάξει, έγινε αυτό. Μετά και οι άντρες έχουν μια άλλη λογική στο ξενοπήδημα. Δεν έχουν την ίδια ψυχολογία με εμάς. Δηλαδή ήξερα έναν ο οποίος την είχε πατήσει αυτή την κακομοίρα, δεν ξέρω. Το κέρατο ήταν από εδώ μέχρι την Αλάσκα και όταν αυτή την ανακάλυψε, της λέει, εσύ βρήκες 60, εγώ έχω πάει με 80, αλλά δεν πήγαμε καμία. Δεν σε απάτησε ποτέ. Αυτός δεν την απάτησε, ναι. Αφού μου λες την είχε απατήσει. Ναι, αλλά δεν το νιώσε, ήθελε να πει αυτός. Καλά τώρα, αυτά τα λέω και εγώ, εύκολο είναι. Ναι, δηλαδή το να πεις ότι ναι, εγώ είναι το αυτό πιστεύω που λέω ότι το έκανα, αλλά δεν σημαίνει τίποτα. Το αυτό, σεξ πραγματικά αυτό. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό όταν είναι λέω. Μόνο σεξ. Ναι, είναι μια το πιστεύουν ανάγκη. Οι άντρες που το λένε αυτό. Δεν το λένε για να κερδίσουν κάτι. Ναι. Κατάλαβες. Ή όποιος το λέει, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Κοίταξε, δεν είναι το που είναι το βρακί σου, είναι που είναι το μυαλό σου. Πιστεύω ότι αν είναι. Ότι έκανε ένα εκεί πέρα. Αυτό που σου είπα, ρε παιδί μου, πριν πήγε Θεσσαλονίκη, έγινε κάτι, δεν βαριέσαι. Το να είναι το μυαλό σου αλλού, το καταλαβαίνει και ο άλλος και εσύ, δηλαδή καταλαβαίνεις το μυαλό του ολινού είναι, έχει φύγει και είναι Θεσσαλονίκη. Το ότι δεν είναι εκεί συναισθηματικά. Αυτό. Δεν έχει να κάνει πάντα με το σεξ. Είναι δύο διαφορετικά ναι. πράγματα. Ναι, το ναι. σεξ είναι σεξ, έγινε. Το μπορεί να, και να είμαι εδώ συναισθηματικά, δεν έχει καμία σημασία. Και αυτό το καταλαβαίνω και όταν το λένε και άντρες, γυναίκες, ναι, εντάξει. Αλλά όταν έρχεται κάποιος και σου λέει έχω ερωτευτεί, είναι τελείως άλλο. Παιδί μου είναι αυτό. Ναι, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Αυτό δεν παλεύεται. Δεν παλεύεται και επίσης δεν θες και να το παλέψεις. Δεν θες. Λέει έχει ερωτευτεί. Ξέρεις τι σημαίνει έχω ερωτευτεί. Το λέει και ο Σάκης. Ναι. Σε έχω ερωτευτεί. Άμα συμβεί αυτό, εντάξει, είναι καταλυτικό. Μετά μπαίνει, ξέρεις. Γιατί μπορεί και εσύ, κοίτα, για να ερωτεύτηκε αυτός ή αυτή, σημαίνει ότι η σχέση δεν πήγαινε. Άρα κάνετε και δύο τις κουκουβάγες και τους Κινέζους. Ναι. Δεν θέλετε να το δείτε και μετά είναι και κατηγορούμενος ο άλλος. Όχι όμως. Συμβαίνει αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι εκεί, ακόμη και αν τον είχες δρομολογημένο τον άλλο εσύ πριν σου τη φέρει να το χωρίσεις, από την ώρα που πρόλαβε και βρήκε τον αντικαταστάτη, τότε τον ερωτεύεσαι από την αρχή. Μπαίνει ο εγωισμός. Γίνεται ένα άλλο όχι, συνέστημα. Εμένα δεν μου χτίζει ποτέ. Από την ώρα που και μου λέει... πληγώνεσαι πολύ. Όχι, ναι. Δεν θες να χωρίσεις πια. Είναι ναι. φοβερό το πως γυρίζει τούμπα η φακή, αν προλάβει ο άλλος και στη φέρει, ενώ η σχέση είναι τραυματισμένη. Αυτό δεν το έχω ζήσει, γιατί από την ώρα που μου λέει κάποιος ότι δεν σε θέλω πια για χι λόγους ή θέλω κάποιον άλλον για χι λόγους, δεν θέλω κι εγώ καθόλου. Η απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι με θες πάρα πολύ και θες να είσαι μαζί μου. Όλα τα άλλα είναι, μου φαίνεται, δεν με νοιάζουν. Και δεν υπάρχει τίποτα μετά από μένα. Ναι, ότι αν είμαστε μαζί και με θες μόνο εμένα και αυτά, αλλά τότε... Ή με θες για το επειδή βολεύεις πρακτικά. Κατάλαβες. Κοίτα, αυτό που ήθελα να σου πω πριν, ότι ο μεγάλος μας φόβος στη ζωή είναι ο φόβος της αλλαγής, του να μην αλλάξουν τα πράγματα. Το σοκ είναι όταν σε απολύουν, χάνω τη δουλειά μου, τι θα κάνω. Όταν, καλά, το ατύχημα, τράκαρα, σοκ και το χωρίζω. Είναι τεράστιο σοκ, γιατί είναι μια ξαφνική αλλαγή. Το να σου λέει ο δικός σου ότι έχω ερωτευτεί άλλο άτομο είναι η προοπτική μιας τεράστιας αλλαγής που σε φρικάρει πάρα πολύ και δεν τη θες καθόλου. Θέλουμε να είμαστε ήσυχοι, να είμαστε cool και τουλάχιστον εγώ. Αλλά και από την άλλη. Είναι περισσότεροι. Ναι, θες πάνε παλαμάκια στην ιδέα ότι αλλάζουν όλα. Τα παιδιά τους, αλλάζουν σπίτια, ναι, οικονομική είναι... κατάσταση, συνήθειες, καθημερινότητα και όλα αυτά. Και η καθημερινότητα είναι μεγάλο πράγμα. Ότι έχεις συνηθίσει κάθε πρωί να σηκώνεις, να πίνεις καφέ με έναν άνθρωπο, να κάνεις αυτό και ξαφνικά ο άνθρωπος σου λέει ερωτεύτηκα μία Θεσσαλονίκη και φεύγω. Συμβαίνουν όμως αυτά στη ζωή, δυστυχώς, και είναι
θα μπορούσε να συμβεί και σε σένα. Όταν, ναι. όταν στη φέρνει ο άλλος, αυτό που πρέπει να σκεφτείς είναι ότι θα μπορούσα να το έχω κάνει και εγώ, να είχα ερωτευτεί εγώ. Αυτό σου λέω τώρα, το αν θα μείνεις, αν θα συγχωρέσεις, που εγώ αυτό βλέπω γύρω μου, ότι όταν συγχωρούν, αυτό που είπες και εσύ πριν, μετά μπορείς τον πατάνε, μετά ακούνε τον άλλον. Α, ναι, όταν όχι όταν το συγχωρείς, τότε δεν συγχωρείς, όταν τον κρατάς. Συγχωρείς εισαγωγικά. Τον κρατάς ασυγχώρητο, αυτό είναι. Είναι τον συγχωρείς, αλλά είναι ασυγχώρητος. Οπότε το χτυπάς, εντάξει, okay, άρα δεν τον συγχώρεσες, άρα και εσύ είσαι πάντα πληγωμένη μέσα σου, ας πούμε, με αυτό που σου συμβαίνει, άρα δεν είσαι και ευτυχισμένη, άρα δεν του έχεις εμπιστοσύνη, άρα δεν είστε τόσο κοντά, άρα τη ζωή σχέση έχετε, να ρωτήσω. Το θέμα είναι αυτό όμως, το γιατί γίνεται, γιατί απατάμε, γιατί μας απατάνε. Και η απάντηση είναι μία. Γιατί η σχέση έχει αρχίσει να πεθαίνει. Να πεθαίνει. Ότι δεν είναι... Και αυτό πρέπει να είμαστε alert, ρε παιδί μου. Το έχουμε στο κεφάλι μας. Και να μην κάνουμε τους Κινέζους. Να έχουμε επαφή με την πραγματικότητα που ζούμε. Ότι ναι, εγώ με αυτόν υπήρξα ερωτευμένη. Τώρα όμως, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά, είναι δολοφόνη μια σχέση ενός έρωτα ή οτιδήποτε τα παιδιά. Γιατί πρέπει να τρέχεις όλη μέρα σε μια καθημερινότητα. Ναι, ναι, δολοφόνη του έρωτα. Είναι δολοφόνη του έρωτα. Οπότε ήδη το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει ένα παιδί ή δύο παιδιά είναι ότι η σχέση έχει στραπατσαριστεί ήδη. Κατάλαβες. Οπότε αν σου έρθει τώρα κάτι, μην εκπλαγείς. Αυτό να το ξέρεις. Όπως είναι θαύμα πώς μένουν όμως. Mm. Διατηρούνται οικογένειες. Τώρα σκέφτομαι ανθρώπους που έχουν. Πήγα σε κάτι βαφτίσχυ πρόσφατα που είναι νέοι όλοι, είναι 35άριδες και έχουν από δυο μωρά ας με τρία. Είναι όλοι κούκλοι καλοντημένοι πόσες όταν είσαι 35 και λαμπερός. Και λέω τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή θα κάνουν και ένα τρίτο μωρό και μετά σφάζονται ήδη ή θα αρχίσουν να σφάζονται στο τρίτο μωρό. Καταλαβαίνεις την ένταση, βλέπεις την ένταση που υπάρχει και θυμάσαι και τον εαυτό σου να είσαι εκεί. Εγώ τώρα είδα μια φίλη, το οποίο είναι άλλη ιστορία, η οποία και αυτή έχει τελειώσει, ας πούμε, σχέση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παρότι υπήρξε μεγάλος έρωτας. Οι άνθρωποι έχουν τρία παιδιά, ένα μεγάλο και δύο δίδυμα, καλή ώρα σαν και σένα. Είναι μέσα στην εφηβεία, περνάνε ακριβώς ό,τι περνάς. Έλα, πρέπει να τους γνωρίσω. Θέματα, σου λέω. Τρέχουν και δεν φτάνουν με τις δουλειές και εντάξει, οκ. Okay, ποιος είναι ο χαμένος μέσα σε όλα αυτά, η σχέση μεταξύ τους. Αλλά επειδή αυτός ο σύζυγος είναι ένα πολύ καλό παιδί, ο οποίος πιστεύει στην οικογένεια, στο θεσμό καταρχήν. Ναι. Το εννοεί, ρε παιδί μου, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παντρεύτηκε τυχαία ή έκανε τυχαία παιδιά. Υπάρχει αυτό σαν ψυχολογία. Πιστεύει ότι όταν τα παιδιά φύγουν, τότε θα ξαναγνωριστούν, θα ξανασυστηθούν. Μπορεί και να συμβεί και αυτό. Και θα αρχίσουν βέβαια μια καινούργια ζωή, το οποίο το βρίσκω πολύ ρομαντικό. Κι εγώ, ωραίο, ναι, μπορεί και να συμβεί. Ναι, μπορεί στο ενδιάμεσο, εντάξει, τώρα μπορεί να πέσει και κανένα πίδος. Δεν ξέρεις, τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Ναι, δεν έχει σημασία ο πίδος, είπαμε. Είναι ελεύθερος. Ναι. Εμείς δίνουμε το ελεύθερο. Mm. Είναι... Απλώς με προσοχή. Εντάξει. Να είμαστε συνειδητές με ό,τι ζούμε κάθε στιγμή και να μην κάνουμε λάθος εικόνες για τον εαυτό μας. Νομίζω ότι πολλά δεινά στη ζωή μας και πολλή στεναχώρια και σκασίλες προέρχονται από το ότι έχουμε κάνει ηθελημένα μια λάθος εικόνα για αυτό που ζούμε. Πω, είναι βαθύ αυτό που είπες, δεν ξέρω, θα το σκεφτώ μετά. Το βαθύ. Μη σκαλώνεις που μεγαλώνεις. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.